όλη την εβδομάδα στις ομιλίες που κάνουμε με τους παίκτες τους είχαμε επισημάνει ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με ένα αντίπαλο καλό. Κατά την άποψή μου, αδική ήταν η λογική που έχει πάρει. Προέκυψε και το θέμα με το Βαρύγι επίθετο, όμως χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό, η ομάδα μου δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, παρόλο ότι θέλαμε και πιέσαμε τους παίκτες να παίξουν ποδόσφαιρο έστω και σε αυτό το βαρύ αγωνιστικό χώρο, δεν τα κατάφερε. Για ακόμη ένα μάτς εκτός έδρας, όπως έγινε και την προηγούμενη αγωνιστική που παίξαμε εκτός έδρας, χάσαμε ένα μήχο. Μπήκαμε πολύ νωθρά και αυτό φάνηκε ότι στο πρώτο λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, κάτι που θέλαμε να αποφύγουμε, δηλαδή στις τεχνικές φάσεις του αντίπαλου, είναι καλός. Του δώσαμε σταθερή φάση. Αυτό κάτι σημαίνει για μένα. Και επειδή ξέρω ότι είναι πρόβλημα, πρέπει να απολύσω. Παρόλο που πιέσαμε τους παίκτες στο ημίχρονο, χωρίς να έχει ο αντίπαλος πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσπαθήσουμε να μπούμε στο επόμενο να παίξουμε το ποδόσφαιρο και να βγάλουμε φάσεις. Εκτός από ελάχιστες φορές που είχαμε κάποιες προϋποθέσεις να παίξουμε και πάλι δεν τα καταφέραμε, μπορούσαμε να βγάλουμε ευκαιρίες, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που πήραμε σήμερα αυτό αξίζει. Δεν αξίζει να πάμε την νίκη. Παρόλο που η ομάδα μας είναι αίτητη στο πρωτάθλημα, η σημερινή εμφάνιση πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτός έδρας μας έχουμε μεγάλη διαφορά στην απόδοσή μας εκτός και εκτός. Πρέπει άμεσα εγώ που είμαι υπεύθυνο να το λύσω. Για όλα αυτά υπάρχουν εξηγήσεις. Γιατί το μυαλό των παιχτών μπορεί να είναι αλλού. Αλλά εγώ είμαι υπεύθυνο να το λύσω. Στο παιχνίδι είχαμε αρκετά θέματα από το πρώτο λεπτό στην αριστερή μας πλευρά, εκεί που δεν έχουμε πολλές λύσεις, λόγω του ότι και οι δύο αριστεροί μας έχουν προγραμματιστεί. Προσπαθήσαμε, όχι ότι ο Θανάσης Παπατώλης δεν ήταν καλός, αλλά πιστεύω ότι δεν δίναμε αρκετές βοήθειες, γιατί είπα όσο από εκεί, παρόλο τις επιλογές μας να κλείσουμε τους διαδρόμους, έβγαλε αρκετές φάσεις. Δεν ήμασταν πιεστικοί, είχε περισσότερη κατοχή ο αντίπαλος. Μπορείς να κάνει τις πολύ μεγάλες φάσεις, είχε επιλογωτομία. Νομίζω ότι σταθήκαμε τουλάχιστον καλά αμυντικά. Αυτό είναι κάτι θετικό που πρέπει να κρατήσουμε στο σημερινό παιχνίδι. Μόνο που το κρατήσαμε το 0 και σταθήκαμε καλά αμυντικά. Στο επιθετικό κομμάτι δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Σήμερα να δούμε την εμφάνιση που ήταν. Παρόλο που παραλαμβάνω ότι η ομάδα είναι αίτητη στο πρωτάθλημα, εμείς θέλουμε νίκες, γιατί ο στόχος της ομάδας είναι να βγει. Ξέρουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα που δεν πρέπει να μένει πίσω. Νομίζω ότι στις επόμενες 7-8 αγωνιστικές θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα ώστε να είμαστε στην κορυφή. Όχι όμως με τη σημερινή φάση. Δηλαδή, coach, πιστεύετε ότι το ισόπορο αποτέλεσμα ήταν το πλέον δίκαιο βάσει τη εικόνα του αγώνα γενικότερα? Δίκαιο δεν θα μπορούσα να πω. Είπα ότι αυτό που μπορούσαμε να πάρουμε σήμερα βάσει τη εικόνα είναι αυτό που πήραμε. Ο αντίπαλο που είχε την πρωτοβουλία, είχε κάποιε φάσει. Νομίζω ότι δεν είχε την πρωτοβουλία. Κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ την πέρα από την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Καμιά και σήμερα για εμάς. Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας, πρέπει να συνεχίσουμε με στόχο την άνοδο. Δυστυχώς με τέτοιες εμφανίσεις πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την Ισοπαλία σήμερα. Παρόλο που θα είμαστε ευχαριστημένοι από την πολύ καλή ομάδα, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Μάλλον χρειαζόμαστε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να κάνουμε το στόχο. Κάναμε μια καταπληκτική εμφάνιση. Τα
καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού απέναντι σε ένα πάρα πολύ ισχυρό αντίπαλο, όπως είναι ο Φεν. Η στατιστική έδειξε ότι είχαμε 15 τελικές προσπάθειες, 8 χώρες, εναντίον του Νέντα του Πάλου, 98-42 από την μπάλα, καθολική περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από τις 15 τελικές, οι 4-5 ήταν κραυγαλές. Το αποτέλεσμα μας αφήνει σίγουρα μικρία, αλλά δεν μπορούμε να πω τίποτε για την προσπάθεια την οποία κάναμε τους πιστεύουμε. Τα δώσα όλα τα κοινότητα από αυτό το χώρο. Κάναμε μια καταπληκτική εμφάνιση όπως το ανάφερα. Κάναμε λάθος, είχαν ενέργεια, είχαν σοβαρότητα, είχαν αυτοματισμούς. Δημιουργήσαμε τις φάσεις, δυστυχώς όμως πέσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Και αν θέλει και η ατυχία. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ, διότι είχαν πλήρωμα και δεν κερδίζει καλύτερος. Αν πιστεύουμε την ομάδα Τρόφι, πραγματικά πάρα πολύ, ας μεγαλώσουμε. Νομίζω όμως ότι το σπορ σήμερα είναι 3-4-5 για την ομάδα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Σίγουρα στην δουλειά του κύριου Κόμπερ δεν αντικατοπτρίζει καθαρά την εικόνα που έχουμε σαν ομάδα την δυναμική. Νομίζω ότι η βαθμολογία είναι πλασματική. Όταν εξελιχθεί το πρωτάθλημα, φτάσει στη 10η αγωνιστική, θα δείξει καθαρά την δυναμική του μόνο. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση, για την απόδοση την οποία είχαμε και αν είμαστε έτσι, ο χρόνος θα είναι μαζί μας. Coach, θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα ότι η ομάδα έχει εξαιρετική εμφάνιση, ωστόσο για τέταρτο παιχνίδι συνεχόμενο μένει χωρίς γκολ. Τι δεν πάει καλά σε αυτό το κομμάτι και πώς θα το διορθώσεις αυτό? Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια. Δουλεύουμε με τους παίκτες. Οι παίκτες προσπαθούν πραγματικά πάρα πολύ. Τώρα θα σημαίνω ότι οι ευκαιρίες ήταν τραυγαλές. Δεν μπορείς να έχεις παράπονο. Παράπονο έχεις όταν δεν δημιουργούνται φάσεις, όταν η ομάδα δεν προσπαθεί, όταν δεν έχει ενέργεια, όταν δεν έχει πάθος, όταν δεν αγωνίζεται για τη φανέλα. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα οι παίκτες μου το κάνουν και το παραπάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εάν είχε μπει ένα τέρμα νωρίς στο παιχνίδι, το οποίο δικαιούμασταν, σίγουρα η εξέλιξη του παιχνιδιού θα ήταν εντελώς διαφορετική. Είναι και ατυχία της. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ. Ζητάμε τη στήριξη του κόσμου για το κλίμα να αλλάξει, γιατί αυτό είναι μόνο σίγουρο.